που δεν λέει τα Χριστούγεννα. Χαίρονται. Τι χαίρεστε ρε μαλάκες. Τι χαίρεστε, χαίρεστε. Γίνανε καλοί άνθρωποι. Θα βάλουν να πούμε στον οβόλο του φτωχού. Οι μεγαλύτερες απάντες γίνονται τα Χριστούγεννα. Παιδιά που είναι υγιή τα βγάζουν άρρωστα, παίρνουν λεφτά. Και είναι η UNICEF η απάτη. Η μεγαλύτερη απάτη UNICEF. Πρώτη εθνική στην απάτη UNICEF. Πήγανε, δίναν τα λεφτά εμείς σαν τους μαλάκες, τα παίρναν οι καριόλιδες, τους τσακώσανε, βάλανε εκατομμύρια στην άκρη, πήγανε στο δικαστήριο, ο δικαστής κολοτρυπίδα, τελείωσε. Ο δικαστής κολοτρυπίδα, αθώος ο κατηγορούμενος, πάντα λεφτά. Έρχονται όλα τα βόδια, τώρα φάνε τσάπα. Εντάξει. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Όλα καλά, μανούλα μου. Πάει, λέει να φάμε οικογενειακό τραπέζι. Ο ένας δεν μιλάει με τον άλλον. Πούστης ο ένας λέει για τον άλλον. Μαζεύονται στο τραπέζι. Βέλη ο ένας με τον άλλον. Καλά κάνανε, παπάρα. Άμα δεν ήταν ο παρασύντης. Αγκαλιές, φιλιά. Οι γυναίκες η μία δεν γονεύει την άλλη, μαλώνουνε. Πάει στο σπίτι ο άλλος μετά, γιατί τη μίλησες έτσι και δεν έφτασε σε μένα το δίκιο. Πουτάνα γίνεται. Πουτάνα γίνεται. Πίνουν τα κρασιά. Δεν χωνεύα στον άλλον και είναι υποκριτικό όλο αυτό. Αγκαλιές υποκριτικές, φιλιά υποκριτικά. Δεν τα χωνεύεις τα Χριστούγεννα. Τι να χωνεύεις τα Χριστούγεννα. Γιορτάζουν να πούμε τη γέννηση του Χριστού. Ο Χριστός έκανε 50 πράξεις. Καμία από αυτές 50 δεν κάνουν αυτοί οι μπινέδες εδώ πέρα. Βάλαν τα κουστούμια και τα τσιγραβάτες. Μόνο ο Βλαχόπουλος φοράει φόρμα. Εντάξει, αυτός έχει πολλά λεφτά. Δεν έχει ανάγκη. Κληρονόμησε από τον πεθερό αρκετά χρήματα. Βρικοθύρας μεγάλος, καλά εξηγήθηκε. Καλή γυναίκα έχει, καλό παιδί. Λοιπόν. Να, η ίδια και μισή. Ο Άρης φιλικό με το Βόλο, θα μας πρίξουν οι Αριανοί. Μπράβο, ο Άρης. Θα έρθει ο άμπαλος ο κόκκινος, θα λέει ο Ιντέγε, έβαλε κόλλο ο Ιντέγε. Μιλάμε για τραγωδία. Καλύτερα να χωθώ σε μια σπηλιά και να βγω 3 Ιανουαρίου. Να ξαναμπω στη σπηλιά τα φώτα μία μέρα. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί και αρχίδια δυο. Να τελειώνουμε να παίρνουμε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Κλείνουν τα γυμναστήρια. Γιατί κλείνουν τα γυμναστήρια. Κλείνει η δουλειά, κλείνει η μπάλα. Περπατάς στον δρόμο, πες ότι κάνεις δίαιτα. Φάε, πάγους μελομακάρονα εκεί. Μπαίνεις σε κάνα μαγαζί, βρωμάει τσικνίλα. Δεν θα φας. Τσίπησε καλέ για το καλό της μέρας, για το καλό της μέρας. Κάνεις μια κιλιά, χάστα τα κιλά μετά. Τρέχα στα γυμναστήρια, φούσκωνε, κάνε ράνε. Σαν το κούρκο να πούμε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τι διακοπές κάνεις. Οργανώνεις τη δουλειά που θα κάνεις τις επόμενες μέρες. Ψάχνεις να βρεις κανένα χορηγό να σε πληρώσει. Τώρα δεν έχω, αλλά τον άλλο μήνα. Έρχονται τα έμφυα, έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας 2,40 ευρώ το χρόνο. Θα ρίξει και έχουμε καμιά μαζεράτη να πούμε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Θα έρθει ο κόκκινος να πει άλλαξε το μόνο 12 φορές. Στα αρχίδια μας δεν μαλάκα άλλαξε το μόνο 12 φορές. Μικό μου πίγκιπα και μικό μου πίγκιπα. Μας πέθανε το παιδί μας στο Ιπποκράτιο, ερχόμαστε κάναμε εκπομπή, ούτε ήξερε κανείς τι γινόταν. Μικρέ μου πίγκιπα 30 μέρες, Ζορμπάς, νταράμ, νταράμ, νταράμ. Αφιερώνω το Ζορμπά, ο Άντωνι Κουίν της Ανατολικής Τράκης. Ο κόκκινος. Νταράμ, νταράμ, νταράμ. Μικρέ μου πίγκιπα. Πάει 16-17 ο μικρός πίγκιπας, πας 65, στράβηξε ένα κλανίδι ο μικρός πρίγκιπας, φας γεροκομείο θανάτου. Μικρέ πίγκιπα, μαλάκα. Άμα δεν έχεις λεφτά, σε βάλεις κανένα ψυγείο και όταν πεθάνεις, αν παίρνεις μια σύνταξη 500 ευρώ, νάτος. Ω, μούτρα κοίτα, θετική ενέργεια. Ήρθε δίμο την εφημερίδα, τσάμπα εφημερίδα. Κωστή, σε πήρε ο τυφλός. 450 ευρώ. Ναι, πες το... Ευχαριστώ πολύ πάντως. Τι, είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ πάντως για αυτό. Θα το πάρεις στο σκυλάκι. Όχι, μάλλον, είναι 450 και ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή 3-3,5 εντάξει. Εμένα 3 μου το έδωσε. Ξέρω. Εμένα μου το έδωσε 3 η μήνυ. 3,5 ξέρω. Με 3,5. Θες να τον πιάσω, θα τον πω. Οπότε για να μην εκτεθείς. Ναι. Εγώ να τον πάρω πίσω. Όχι, να τον πω. Εγώ 4,5 εκατοστάρικα, αν δεν είχα σκυλάκι, θα το έπαιρνα. Είναι καλό σκυλάκι. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι καλό σκυλάκι.
Μικρό, ναι. 3 εκατοστάρικα μου το δώσε εμένα. Την έσωσα τη μύτη. Έχει καλός χαρακτήρας από σκυλάκι. Να το πάρω τηλέφωνο, να τον πω. Πες μην περαπτώπλος να μου κόψεις κάτι. Τον πάρω εγώ. Πάρ' το τώρα, τον πάρω εγώ. Το χαζινάκο. Τόση διαφήμιση γίνεται. Κόψε ο Καριόλης 50 ευρώ, πες 100. 3,5 το παίρνεις. Σου δώσω εγώ και σου δώσω ένα 50 ευρώ. Δώσε εσύ 3. Ξέχασε το. Μπορείτε να αφήσετε 3-3,5 λες. Το πούμε 3,5, ξέρω εγώ. Σε βάλει πες και ραπτό που μια διαφήμιση τζάμπα. Πάρ' το, θα το βάλω μια τζάμπα, ρε. Ω, δεν θέλω. Γάμισε με, μωρέ, μαλάκα, τόσα χρόνια μαζί. Θα του βάλω μια διαφήμιση στην τηλεόραση. Τον έχω ήδη. Ω, δεν θέλω. Δεν το μπούστε. Να μιλήσω μόνος μου. Άστο, εντάξει, θα το κάνω. Άστο να μιλήσει τώρα, δεν θες κάτι. Όχι, είναι καλά σκυλάκια τα σκυλάκια. Όχι, καλό παιδί. Καλώς. Πάτε τα παιδάκια, λένε τα κάλαντα. Γιατί τα λένε τα κάλαντα? Για να οικονομήσουν, δεν τα λένε. Δεν τα λένε για το καλό, για να φάνε, για να πάρουν λεφτά. Παίρνουν τα λεφτά, παίρνουν δώρο. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα. Θα μπει μέσα σε κάνα δωμάτιο, κάνα ανώμαλο θα είναι. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, του κάνω τον κόλο. Να, βρες άκρη μετά. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα. Τι γελάει, ψέματα είναι. Βιάσαν το παιδάκι μου. Βέβαια, 10 χρόνια τα αφήνει μόνο τα πάπη τα κάλατα, θα βρεθεί κανένα ανώμαλο παιδεραστή, σαν αυτό το Γεωργιάδη τη Νέα Δημοκρατία. Θα το πάρει το παιδάκι Νέα Δημοκράτικα, θα του κάνει τη φυσούνα. Να, και ψάξε, βρες εσύ. Θα πάει ο δικαστή, θα πει τι είσαι, Νέα Δημοκρατία. Α, πολύ ωραία. Αθώο ο κατηγορούμενο. Παραγράφεται το αδίκημα. Άμα του γαμίσουν το δικαστή το παιδάκι όμω, θα κυνηγάει. Έλα. Δεν υπάρχει ελπίση. Ποιο το λέει αυτό, φίλο? Ναι. Λέει... Ναι, άμα δεν είχε πάω κλεφτά, θα ήταν τέταρτο πε του Ρελίθι. Για λεφτά θα μιλάει, μαλάκα. Αν δεν είχε πέσει λεφτά, θα ήταν Ολυμπιακό, θα τον γαμούσε. Γιατί μιλάει για λεφτά? Τον Άρη. Ο Άρης είχε 6 παίκτε στην ευθεία ο Βόλο και περνούσε ο Άρης μπροστά. Στεκότανε σαν κόνη εκεί να γίνει 3-0 ημίχρονο. Και οι Αριανοί λένε μεγάλη ομάδα έχουμε. Τραβά κολότρικη που δεν έχει δηλαδή, με άλλα λόγια. Μεγάλη ομάδα ο Ιντέγη, ο Τόνσο. Μιλάμε για παράνοια τώρα. Θα πει ο μαλάκας ο Ιντέγη βάλε γκολ και θα αρχίσει να χειροκροτάει ο ηλίθιος ο κόκκινος μέσα. Ο Βλάκας. Εσένα λέω ότι είσαι ηλίθιος. Άμπαλος, αμπαλούμπεν. Θα με κάνεις τον Άρη Μπαρτσελώνα. Σου δώσω δύο κλωτσιές από κάτω. 2-1 λέει, Ζάλιξ. Ναι και. 4-0 λέξε. Είδες πως έπαιξε ο Βόλος. Πού να σε νοιάξει, άμα την ξέρεις. Τι να θενιάξει. Θενιάδι θέλω, δεν θενιάδι. Ρομπάγινε. 5-7 έπιασε, ρε βλάκα. 5-6 έπιασε. Καραγκιόζη. Κάνετε όλες οι χυματζίδες, οι άμπαλοι, μουσική παραγωγή, κάνετε το ποδόσφαιρο επιστήμη. Άντε, πάρε φας τζάμπα. Πάρε φας τζάμπα, άντε. Γέμισε δυο πιάτα, πάρτε δυο σπίτι, άντε. Ο Αντωνιάδης και λαϊδάει. Καλά σε κάνει. Στο Αίγιο τους πήραξαν οι καλικάτζεροι στο δέντρο. Όταν βλέπεις τον τζιχαντιστή και σφάζει για τον Αλλάχ, εμείς θα κάνουμε χειρότερα για τον Χριστό, να το έχουν υπόψη τους. Χρόνια ρε μέρες, να βάλουν κάτι, να δουν τα παιδάκια, να δύο κόλτς, κάτι να χαρεί. Σαν τα μάλλη του ρε δουλειά. Ο Δήμαρχος τον ψηφίσαμε, να θέλει να τα βγάλει αυτά. Αν είναι άθεος, να το δηλώσει. Αν είναι, λέει, να το δηλώσει και να ξέρουμε με ποιον Δήμαρχο έχουμε να κάνουμε. Επίσης, ο επόμενος στόχος είναι η μετανάστευση λαθροεισβολής που έρχονται στο Αίγιο. Έχουμε Χριστούγεννα, περιμέναμε να δούμε μια πάτη με αγγέλους, τον Ιωσήφ και τα λοιπά και μας έβαλε διαβόλου και καλικαντάρου. Για τα Χριστούγεννα θέλουμε πάτη, Χριστό, καμπανίτσες, το πνεύμα των Χριστουγέννων. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι ενάντια σε αυτή την λαθροεισβολή, θα πρέπει ο καθένας να γίνεται επικισμός. Και τους έχω γραμμένους εάν με λένε ρατσιστή. Ρατσιστής δεν είμαι. Ποια είναι η κυρία Διαβολοφερμένη? Θα αλλάξουμε το σταυρό με γραμμές, με 6 γραμμές. Για τους βίγκανς. Διαβολολάτρης είναι 1000%. Αυτό είναι μέσα στην αντικατάσταση, σχέδιο αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού. Να ξέρουμε τι ψηφίσουμε. Αν είναι άθεος, δεν θα το ψηφίσουμε. Δεν ξέρω να ακούσω κανένα πει λάθρο μετανάστες. Είναι λάθρο εισβολής. Εισβάλλον δηλαδή
καταλαμβάνουν την Ελλάδα χωρίς πόλεμο. Χωρίς πόλεμο. Και ο Δήμαρχος πρέπει να τρέπεται. Εάν είναι άθεος, ας πάει με τον Δήμαρχο. Θέλανε ένα Δήμαρχο να κλέβει και να τους δίνει προμήθειες. Είδα όλες τις μούρες τις παραβατικές. Κάτι χουντικόφατσες, κάτι σκατόφατσες, κάτι. Η μία που έλεγε για τους Καλικάντζαρους ήταν πιο ελληνή από τον Καλικάντζαρο. Πιο άσχημη από τον Καλικάντζαρο, η μία στο βίντεο. Ο άλλος με το μουστάκι ήταν σαν τον ξάδερφο του, στον πρώτο ξάδερφο του Διαβόλου. Ήταν βοηθός Διαβόλου αυτός εδώ. Διαβολόγερος. Σίγουρα έχει φάει λεφτά με το Πασόκ αυτός ο καρδιολόγερος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στα 50 θα ήταν συνταξιούχος, 70 χρονών τρώει τη σάρκα της Ελλάδος. Τι δεν θέλουν δημάρχους. Τους πείραξε τους Χριστιανο Ταλιμπάν ότι θέλουν σταυρό. Ο σταυρός σας είναι το χρήμα, Αιγιώτες, καριόλια. Σας πείραξε ο δήμαρχος πριν από τον Καλικάντζαρο. Ε, ο σταυρός σας είναι το χρήμα, καριόλια. Αυτό έχω να σας πω. Πήγαιναν στα χωριά οι άλλοι να εξαφανίσουν τους φουκαράδες τους πρόσφυγες. Δεν είχαν αφάνει πρόσφυγες. Να πάτε να αντικοινωνήσετε, μαλάκες. Όταν ερχόταν οι γιαγιάδες μας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ξυπόλυτη, ήταν μετανάστες. Φαίνανε τον Πάοκ εδώ. Όλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι. Ήρθαν εδώ, φάνε τζάμπα, βάλαν τα κουστούμια εδώ. Σακάκια, ο άλλος το πέτσιον σε το Σπύρο Καλογύρου. Έχει να κλείσει αρτηρία σήμερα. Καλά λέει ο άνθρωπος, ρε μαλάκα. Φάμε. Θα πάρει κανένα κρασί, όπου θέλω να ψάχνω άλλο το κρασί. Του κούτρα η μάνα δεν έγραψε ποτέ, ρε. Στους μετανάστες που θέλατε να τους πατήσετε θα κοινωνήσετε τώρα χριστιανοκαριόλιδες, χριστιανόπουστες, χριστιανορουφιάνοι, δεν μιλάτε, χριστιανορουφιάνοι. Κουνατό, σπάστο, και εγώ θα σου πάρω άλλο. Πανικός έχει γίνει, με τη φούστα σου τη μείνει. Κουνατό, σπάστο, και εγώ θα σου πάρω άλλο. Πανικός έχει γίνει, με τη φούστα σου τη μείνει. Χριστούγεννα και σκατούγεννα τώρα, και αρχιδούγεννα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα